Χαίρετε. Εσύ φταίς που με έκανες να θυμώσω. Ένα πολύ ενδιαφέρον vlog. Γράφει μια φίλη, κυρία Θέκλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ακολουθώντας το κανάλι σας και βλέποντας τα βίντεο που ανεβάζετε, νιώθω πως μέσα από αυτά μπορώ να βοηθηθώ και βρίσκω απαντήσεις σε ερωτήματα που με προβληματίζουν καθημερινά. Θα ήθελα να εκφράσω μια δική μου απορία και ευελπιστώ πως θα γίνει ένα ανάλογο vlog που θα πάρω μια απάντηση για ένα θέμα που απασχολεί. Εδώ είμαστε, το κάνουμε το vlog. Διαφωνίες στις ερωτικές μας σχέσεις πάντα υπάρχουν. Κάποιες καταλήγουν ομαλά και κάποιες άλλες καταλήγουν με επιθετική συμπεριφορά. Τι απαντάμε σε έναν άνθρωπο που μας κατηγορεί ότι εμείς φταίμε που μας μίλησε άσχημα. Άρα εννοείς επιθετική λεκτική συμπεριφορά. Τι απαντάμε σε έναν άνθρωπο που θυμώνει για μας με το παραμικρό και απαντά ότι εσύ φταίς που με θύμωσες, θα χαρώ πολύ να ακούσω τη γνώμη σας πάνω στο θέμα. Θα σου μιλήσω ως μία διάσημη θυμωθιάρα. Το επίθετο θυμωθιάρα στην κυπριακή διάλεκτο σημαίνει αυτή που θυμώνει πολύ και θυμώνει εύκολα. Και εγώ θυμώνω και με έχετε δει και live να θυμώνω. Εσύ φταίς που με έκανες να θυμώσω σε μια ερωτική σχέση. Γιατί σε μία άλλου είδους σχέση είναι διαφορετικές οι ισορροπίες, οι συναισθηματικές ανάμεσα στα δύο μέρη. Στην ερωτική σχέση έχουμε μία σύνδεση με τον άνθρωπό μας, η οποία είναι συνεχόμενη και διαρκής για όσο χρονικό διάστημα κρατάει η σχέση. Πόσο μας φταίει το τέρι μας που θυμώσαμε ή πόσο φταίμε εμείς. Και στην περίπτωση αυτή που καταγράφει φίλη, που θύμωσε μαζί μας με το παραμικρό γράφεις. Δεν γράφεις λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εάν κάποιος είναι οξύθυμος, το έχει και είναι οξύθυμος. Μπορεί να είναι ένα στοιχείο της προσωπικότητας του, το οποίο να είναι κληρονομικό. Έχει βρεθεί πως το κέντρο της ευφυΐας βρίσκεται πολύ κοντά με το κέντρο του θυμού στον εγκέφαλο και με το κέντρο της σεξουαλικής επιθυμίας, η λίμπιντο. Κάποιοι άνθρωποι δηλαδή είμαστε πιο θερμόαιμοι. Είμαστε, το έχουμε. Άρα, το έχουμε και θυμώνουμε εύκολα. Δεν μας φταίνε οι άλλοι που θυμώνουμε εύκολα. Μπορεί όταν θυμώνουμε να θυμώνουμε δικαιολογημένα, μπορεί να θυμώνουμε και αδικαιολόγητα. Δεν έχει σημασία αν θυμώνουμε δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουμε αρνητικά συναισθήματα συσσωρευμένα μέσα μας με τη μορφή του θυμού, τα οποία είτε θα βρουν την ευκαιρία να βγουν προς τα έξω με μια έκρηξη θυμού, την οποία εσύ περιγράφεις ως λεκτική επιθετικότητα. Σε ένα παιδί αυτό μπορεί να περιγραφεί ως ένα temper tantrum, σε ένα παιδί. Temper tantrum είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία ένα παιδί δεν ξέρει τι του φταίει, κλαίει, κλωτσάει, κυλιέται στο πάτωμα, είναι θυμωμένο, δεν ηρεμεί. Συνήθως τα δίχρονα έχουν temper tantrums, κρίσεις θυμού. Εάν μια κρίση θυμού εκτονωθεί προς τα έξω, δηλαδή εκφραστεί ο θυμός λεκτικά, δεν υπάρχει μεγάλη περίπτωση ο άνθρωπος που έχει το θυμό να πάθει κατάθλιψη. Υπάρχει όμως μια δημοφιλής θεωρία για ένα από τα αίτια της κατάθλιψης, ότι είναι ο συσσωρευμένος, αποθυμένος θυμός. Ότι όσο πιο πολύ θυμό έχουμε μέσα μας, τον οποίο δεν τον εκφράζουμε και δεν τον επεξεργαζόμαστε, μπορεί να μας προκαλέσει κατάθλιψη. Ο θυμός δεν είναι κακό πράγμα. Ο θυμός είναι ένα φυσιολογικό ένστικτο, το οποίο μας προστατεύει από κινδύνους. Ο άνθρωπος γεννιέται στη σύγχρονη εποχή, φέρει όμως ένα πρωτόγονο σώμα. Το DNA μας είναι το ίδιο με εκείνο των πρωτόγονων ανθρώπων. Οι πρωτόγονοι άνθρωποι για να προστατευτούν από κινδύνους που δεν θα μπορούσαν να τους αναγνωρίσουν διαφορετικά, ο Θεός, η φύση μέσα στη σοφία που έφτιαξαν τον άνθρωπο, έχουν βάλει μέσα το ένστικτο του θυμού, ούτως ώστε κάποιος όταν κινδυνεύει να καταπιεστεί ή να κακοποιηθεί, να θυμώνει προκειμένου να χρησιμοποιήσει την ενέργεια του θυμού
για να βγει από μια δύσκολη κατάσταση. Είναι σαν ένα καμπανάκι ο θυμός που μας λέει κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι κακό πράγμα ο θυμός. Όμως, επειδή έχουμε μεγαλώσει με ένα αφύσικο τρόπο και η διαπαιδαγώγηση των περισσότερων από εμάς ήταν τέτοια του στυλ «μη θυμώνεις» και «δεν είναι σωστό να θυμώνεις» και μας θύμωναν για να μην θυμώνουμε, δεν ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε το θυμό μας. Δηλαδή την ώρα που το νιώθουμε σαν ένα μικρό τσιμπηματάκι, όπως ακριβώς και τη ζήλια το έχουμε πει αυτό το πράγμα, έχουμε μάθει να αποθούμε αυτό το τσιμπηματάκι, να αποθούμε αυτή την πρώτη ένδειξη θυμού, να την ξαναποθούμε, να την ξαναποθούμε, μέχρι που θα γίνει τόσο πολύ ο θυμός που θα βγει εκρηκτικά. Εγώ το έχω αυτό το ελάττωμα. Το έχω. Δηλαδή καταπιέζω το θυμό μου. Συνειδητά καταπιέζω το θυμό μου. Συνειδητά, υποσυνείδητα. Υποσυνείδητα καταπιέζω το θυμό μου. Το έχω συζητήσει και με την ψυχολόγο μου τώρα που κάνω ψυχοθεραπεία και μου το είπε όταν της είπα, ξέρεις, ένας άνθρωπος που βρίσκεται στη ζωή μου, ένα κοντινό μου πρόσωπο, ένα παιδί μου στην πραγματικότητα, μου είπε ότι μαμά, έχεις αυτό το θέμα και όταν σε ενοχλήσει κάτι δεν το λες και το αφήνεις μέσα σου και μετά μπορεί μετά από μέρες ή από εβδομάδες να μιλήσεις πάρα πολύ έντονα για κάτι και εμείς να μην έχουμε ιδέα ότι σε έχει ενοχλήσει από την αρχή. Και λέω, να ρωτήσω για την ψυχολόγο μου τι λέει και μου λέει, ναι, το έχεις αυτό το πράγμα γιατί φοβάσαι το θυμό σου. Έχεις μάθει να φοβάσαι το θυμό σου, άρα τον αποθείς επειδή το φοβάσαι. Και μετά βγαίνει έξω εκρηκτικά. Εμένα μερικές φορές ο θυμός βγαίνει και με άλλους τρόπους, π.χ. και εγώ. Θυμάστε μέσα στην πανδημία, μέσα στην πρώτη καραντίνα που είχα καεί και είχα πάθει εγκάβματα δευτερού βαθμού στο δεξί μου μυρό, στο μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας του δεξιού μου μυρού. Τώρα πριν λίγες μέρες, την προηγούμενη Κυριακή που ήμουν έτσι θυμωμένη με κάτι, έκαψα τα δάχτυλά μου, όχι πολύ, ήταν πολύ ο θυμός, αλλά έκαψα τα δάχτυλά μου και εκεί λέω τι υπάρχει. Έχεις μέσα σου θυμό τον οποίο τον καταπιέζεις και δεν τον αφήνεις να βγει στην επιφάνεια. Και ήταν μια αφορμή μετά που κάηκα. Εντάξει, δεν είναι σοβαρά πράγματα, έτσι λίγο εδώ, λίγο εδώ, δεν είναι τίποτα. Αλλά πόνεσα και αυτό το αυτοτραυματισμός που έγινε ασύνειδα, δηλαδή δεν το έκανα συνειδητά, χωρίς να το συνειδητοποιώ, με έκανε να προβληματιστώ και λέω τι είδους θυμό έχω μέσα μου. Τι με έχει στενοχωρέσει και φοβάμαι να εκφραστώ. Ο λόγος που φοβόμαστε να εκφράσουμε το θύμα μας είναι γιατί φοβόμαστε μην τυχόν και μας παρεξηγήσουν οι άλλοι, μην τυχόν και σταματήσουν να μας αγαπάνε, μην τυχόν και αποκτήσουν κακή γνώμη για μας, ή μπορεί να το φοβόμαστε και χωρίς να ξέρουμε για ποιο λόγο το φοβόμαστε, γιατί έτσι έχουμε μάθει να φοβόμαστε το θυμό μας και το θεωρούμε κάτι αρνητικό. Είναι πάρα πολύ πιθανό ο σύντροφος της κοπέλας αυτής που έχει γράψει το ερώτημα να είναι ένας παρόμοιος τύπος. Να είναι ένας τύπος ο οποίος όταν νιώθει θυμό, τον αποθεί, τον διώχνει. Δεν θέλει να τον νιώσει. Τον καταπιέζει το θυμό του. Οπότε έρχεται κάποια στιγμή που με μία άφορμη βγαίνει αυτός ο θυμός στην επιφάνεια και την τρώει εντός εισαγωγικών και μεταφορικά η κοπέλα, η οποία γίνεται και στόχος του θυμού, αλλά κατηγορείται και ως αιτία του θυμού. Εσύ φταίς που με έχεις κάνει να θυμώσω. Όχι, μάνα μου, και εσύ και εγώ και όλοι όσοι θυμώνουμε, οι θυμωθιάριδες, οι θυμώδεις τύποι, οφείλουμε να μάθουμε να διαχειριζόμαστε το θυμό μας, να επεξεργαζόμαστε το θυμό μας, deal with our anger, που λένε οι Εγγλέζοι, να το διαχειριστούμε, ώστε να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε δημιουργικά, χωρίς να σαμποτάρει τις σχέσεις μας και χωρίς να καταστρέφει τις σχέσεις μας. Οφείλουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Πώς το κάνεις αυτό το πράγμα? Καταρχάς, αποδέχεσαι το θυμό σου και τον καλωσορίζεις στη ζωή σου. Θεωρείς ότι είναι ok, ότι είναι φυσιολογικό πράγμα να θυμώνεις. Είναι πολύ φυσιολογικό να θυμώνεις. Είσαι άνθρωπος και είναι normal, είναι φυσικό να θυμώνεις. Όταν θυμώσεις, καλά κάνεις να κάνεις μια παύση την ώρα που νιώθεις θυμωμένος ή θυμωμένη και να πεις τώρα θύμωσα και να το πεις και φωναχτά. Ακόμη και αν είσαι με κάποιο άλλο πρόσωπο ή κάποια άλλα πρόσωπα στον ίδιο χώρο. Τώρα νιώθω θυμό. Δεν ξέρω γιατί νιώθω θυμό. Θέλω να καταλάβω γιατί νιώθω θυμό. Όταν το λες αυτό την ώρα που το νιώθεις και λες νιώθω θυμό και δεν ξέρω γιατί νιώθω θυμό, θέλω να καταλάβω γιατί νιώθω θυμό, δεν κατηγορείς τον άλλο ότι εσύ φταίς που θύμωσα. Τον προσκαλείς
να έρθει μαζί σου να κάνετε μια στην ουσία ψυχοθεραπευτική δουλειά. Να διαχειριστείτε αυτό το συναίσθημα, να καταλάβετε γιατί το βιώνει, να καταλάβετε τι είναι εκείνο που, για το οποίο σε προειδοποιεί ο θυμός, τι είναι εκείνο που σε έκανε να νιώσεις άβολα, παύλα, θυμωμένα, και να διαχειριστείς το θέμα την ώρα που προκύπτει. Θα μου πείτε, δεν είναι όλοι οι σύντροφοι δεχτικοί με αυτό. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι τόσο επικοινωνιακοί ώστε να μπορούν να αποδεχτούν αυτή την παραδοχή. Ότι αυτή τη στιγμή νιώθω θυμό. Ας κάνουμε μια παύση σε αυτό που συζητούμε, να δω γιατί νιώθω θυμό. Αυτό φυσικά δεν μπορείς να το κάνεις σε ένα θυμωμένο καυγά, στον οποίο πετάει ο ένας κακής στον άλλο. Γιατί εκείνη τη στιγμή και οι δύο έχουν φορτώσει από πολύ καιρό πριν, έχουν αποθήσει πολλές φορές το θυμό τους, έχει φτάσει ο θυμός τους να γίνει ένα βουνό, το οποίο να κάνει μια έκρηξη και η λάβα του ηφαιστείου και της εκρήξεως του βουνού να πάρει τα πάντα. Εκείνη την ώρα δεν μπορείς να πεις, ας σταματήσουμε αγάπη μου τώρα που κατασκοτωνόμαστε και τώρα που καταβριζόμαστε για να δούμε γιατί νιώθουμε το θυμό. Όχι, εκείνη την ώρα δεν θα το κάνεις, μπορείς να το κάνεις εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα θα τσακωθείς, θα μπεις αναπόφευκτα, θα μείνεις αναπόφευκτα σε εκείνο το στάδιο της ανταλλαγής θυμού, θα ξεφορτώσει ο άλλος, θα φροντίσεις να μην κακοποιήσεις τον άλλον και να προστατεύσεις και τον εαυτό σου. Είναι ένα στάδιο επικίνδυνο να ξεφύγει ο θυμός από τη λεκτική του έκφραση και να πάει στη σωματική έκφραση. Αν νιώθουμε ότι είμαστε επικίνδυνοι να κάνουμε πράγματα που θα μετανιώσουμε μετά και που δεν συνάδουν με τις ανθρωπιστικές μας αξίες, φεύγουμε από εκείνο το χώρο που γίνεται ο θυμός. Φεύγουμε. Πιάνουμε το δρόμο και πάμε να περπατήσουμε ένα χιλιόμετρο, δύο, τρία. Να ξεθυμάνουμε. Βγαίνουμε έξω στον κήπο και τσαπίζουμε αν έχουμε κήπο. Κάνουμε κάτι ώστε να φύγουμε από εκείνο το χώρο, να εκτονώσουμε μεν το θυμό μας, τρέχοντας, περπατώντας γρήγορα, ακούγοντας δυνατή μουσική, συζητώντας με ένα φίλο μας, άλλο, με ένα άλλο πρόσωπο το οποίο δεν αποτελεί το στόχο του θυμού μας, άρα δεν μας είναι και ενοχλητικό αυτό το πρόσωπο στο να μας το φουντώσει το θυμό. Εκτονωνόμαστε και μετά από την εκτόνωση κάθενται οι άνθρωποι μαζί και συζητάνε να δούνε πώς φορτώθηκε όλος αυτός ο θυμός, πώς μαζεύτηκε όλος αυτός ο θυμός, ποια γεγονότα που έχουν γίνει μέσα στη σχέση τους έχουν ενοχλήσει τον άλλον, ποια έχουν ενοχλήσει τον άλλον, ποια γεγονότα έχουν ενοχλήσει και τους δύο, ποιες ερμηνείες των συμβάντων μέσα στη σχέση έχουν ενοχλήσει είτε τον έναν είτε τον άλλον, είτε και τους δύο, και έχει μαζευτεί αυτός ο θυμός. Είναι εντελώς ανώριμο να λέμε στο τέρι μας, εσύ φταίς που θυμώνει. Όχι, μάνα μου. Δεν φταίει το τέρι σου που θυμώνει. Εσύ φταίς που θυμώνει. Εσύ φταίς που θυμώνει τόσο έντονα. Εσύ φταίς που φτάνει στο αμήν για να μιλήσει. Εσύ φταίς που μαζεύει θυμό και δεν το διαχειρίζεσαι και βγαίνει, εξαφορμή κάτι που μπορεί να πει το τέρι σου και βγαίνει έντονο αυτό ο θυμό και δεν φτάνει που τον τρώει το τέρι σου, μεταφορικά πάντα. Έρχεσαι και του ταΐζεις κι άλλη ενοχή ότι εσύ μου προκάλεσες το θυμό. Φεύγε, θα μου πείτε, μα μπορεί αυτός ο άντρας που θυμώνει με τη φίλη του να του έχει κάνει πράγματα η φίλη του και γι' αυτό να θυμώνει μαζί της. Ναι, του έχει κάνει πράγματα τον καιρό που του τα έκανε τα πράγματα, να της δείχνει το θυμό του και να μιλάει για το θυμό του όταν αυτός ο θυμός βρίσκεται σε αρχικά στάδια και είναι διαχειρίσιμος λεκτικά εύκολα. Δηλαδή το στοίχημα δεν είναι να μην θυμώνεις, δεν μπορείς να μην θυμώνεις. Μόνο ένας που δεν είναι ζωντανός δεν θυμώνει. Ακόμη και άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι δεν θυμώνουν καθόλου και δεν εκφράζουν θυμό, έχουν θυμό τον οποίο τον αποθούν και μπορεί να βγει υπό τη μορφή μιας ασθένειας. Έχει αυτές τις ωραιότατες αυτοάνωσες νόσους που οι γιατροί είναι έτσι πολύ προβληματισμένοι για την προέλευση και τη δημιουργία αυτών των νόσων. Υπάρχουν κάποια ευρήματα που υποστηρίζουν κάποια γενετική προδιάθεση για κάποιες νόσους, αλλά γιατί ένας που έχει τη μεταγενετική προδιάθεση τη βγάζει και άλλος δεν τη βγάζει? Και άμα ψάξεις, και έχουν γίνει και μελέτες ειδικά στους καρκινοπαθείς, και έχει βρεθεί ότι όσο πιο πολύ καταπιέζει ένας άνθρωπος τα έντονα συναισθήματα και δει του θυμού, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα έχει να αναπτύξει μία σοβαρή νόσο μακροχρόνια, όπως είναι ο καρκίνος. Και στα αυτοάνωσα νοσήματα, αυτό που ξέρουμε εμείς οι αδαείς που δεν είμαστε γιατροί, είναι ότι το ίδιο το ανασωπητικό σύστημα του ασθενούς επιτίθεται στον ίδιο τον ασθενή. Δηλαδή, επιτιθέμεθα στον ίδιο μας τον εαυτό. Αν το πούμε έτσι απλοϊκά,
στρεφόμαστε εναντίον του εαυτού μας, δηλαδή δεν βγάζουμε το θυμό μας εκεί που ανήκει ή δεν τον επεξεργαζόμαστε την ώρα που συμβαίνει, το μαζεύουμε μέσα μας και μας επιτίθεται ο θυμός μας. Γι' αυτό και η δημοφιλής θεωρία, που είναι δημοφιλής και για μένα, ψυχολογική θεωρία προέλευσης κατάθλιψης, είναι ότι προέρχεται από πολύ αποθυμένο θυμό. Φυσικά, όπως όλες τις διαταραχές, τις ψυχικές αλλά και τις σωματικές διαταραχές, εγώ πιστεύω ότι παίζει τρομερό καθοριστικό ρόλο η κληρονομικότητα. Όχι ότι τις προκαλεί απαραίτητος η κληρονομικότητα, αλλά έχουμε κληρονομική προδιάθεση. Άμα καταπιεστούμε, άμα αποθήσουμε πολύ θυμό, να πάθουμε αυτό το πράγμα και όχι το άλλο. Σίγουρα είναι συνταγή για έλλειψη υγείας και αποτυχία στις σχέσεις μας το να θυμώνουμε με τόσο έντονο τρόπο. Οπότε οφείλουμε όλοι, και εσείς και εγώ, όταν νιώθουμε το πρώτο θυμό, να δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας να καταλάβουμε γιατί θυμώσαμε, να διαχειριστούμε το θυμό μας, να πάρουμε κάποιες προφυλάξεις ούτως ώστε να μην ξαναθυμώσουμε για το ίδιο θέμα. Αυτές οι προφυλάξεις μπορεί να επιλύσουμε ένα πρόβλημα ή να διαλύσουμε μια σχέση ή να οριοθετήσουμε κάποιον άνθρωπο, ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο να γίνουμε θυμωμένα θηρία, τα οποία θα βγούμε και από πάνω μετά και θα λέμε «εσύ φταίς που θύμωσα». Όχι, μάνα μου, θύμωσες και θύμωσα επειδή είχαμε πολύ καιρό καταπιεσμένα συναισθήματα θυμού, τα οποία μπορεί να είχαμε για το πρόσωπο το οποίο θυμώνουμε στο τέλος, αλλά οφείλαμε από πιο νωρίς να τα επεξεργαστούμε, και αν νιώθουμε ότι είχαμε καταπιεστεί από εκείνο το πρόσωπο, να είχαμε σηκώσει κεφάλι και να μην ανεχόμασταν την καταπίεση. Καταλαβαίνετε ότι είναι θεωρητικό αυτό το vlog και μιλάω γενικά. Δεν μιλάω ειδικά, γιατί δεν ξέρω την περίπτωση της κοπέλας. Αλλά αυτό που λέει η κοπέλα, ότι τα βάζει μαζί μου με πολύ μικρές αφορμές, μπορεί να σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πολύ θυμό μέσα του γενικά και τον βγάζει πάνω σου επειδή εσύ είσαι εκεί ο πρόσωπο δικό του και ξέρει πως δεν θα κινδυνεύσει να σε χάσει με το να εκφράσει το θυμό του πάνω σου, ή είχε όντως θυμό για σένα, ειδικά επειδή δεν είχε τις επικοινωνιακές δεξιότητες να επικοινωνήσει μαζί σου τα πράγματα που τον έκαναν να θυμώσει, και έχει φτάσει στο σημείο να σου λέει ότι εσύ με έχεις κάνει να θυμώσω. Αυτά περί θυμού. Είμαστε θυμώδεις, τι να κάνουμε. Είμαι θυμωθιάρα και I'm working on it. Δουλεύω πάνω του για να το φτιάξω. Φιλιά.